Λέω, πένσω και Μαουρίσιο. Αρχικά νομίζω ότι συμβαίνει ίσως το αντίθετο, ότι όλη η ομάδα ήταν καλύτερη και γι' αυτό φάνηκα και εγώ καλύτερος. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, είμαστε νέοι παίχτες και σιγά σιγά μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον, συνεπώς είναι λογικό και σε κάθε παιχνίδι που περνάει να είμαστε όλο και καλύτεροι. Έτσι και η ομάδα ήταν καλύτερη σήμερα και μέσα στην ομάδα μπορέσα και εγώ να ανεβάσω την απόδοσή μου. Αυτό είναι και το σημαντικό, να παίζουμε καλά και να παίρνουμε τους 3 βαθμούς. Έχετε ένα πολύ σημαντικό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θεωρεί ότι ο ΠΑΟ έχει φτάσει σε καλό σημείο απόδοση για να κερδίσει αυτό το Δεν μπορώ να μιλήσω με αριθμούς ή με επίπεδα για να σας πω πόσο έτοιμοι είμαστε από άποψη ομάδας να πάρουμε αυτό το παιχνίδι, να παίξουμε σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά μπορώ να σας πω ότι ψυχολογικά και μετά από το παιχνίδι σήμερα είμαστε ίσως στο καλύτερο σημείο για να πάμε σε αυτό το παιχνίδι και να δώσουμε το 100% για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Ένα από τα στοιχεία που ξέραμε πριν έρθει στην Ελλάδα είναι ότι έχει καλά χτυπήματα στα στημένα. Γιατί ακόμη δεν τον έχουμε δει. Είναι πράγματι καλή ερώτηση, αλλά από τη στιγμή που δεν έχω πολύ καιρό στην ομάδα, δεν ξέρω τόσο καλά και τους συμπαίχτες μου, δεν έχω προσαρμοστεί ακόμα. Όπως σας είπα, ακόμα μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον. Συνεπώς δεν μπορώ να πω ότι είμαι έτοιμος να αναλάβω κάτι τέτοιο, όταν ακόμα προσπαθώ να βρω τη θέση μου μέσα στην ομάδα αγωνιστικά. Ελπίζω και εύχομαι πολύ σύντομα να γίνει και αυτό και σιγά σιγά να μπορέσω να βοηθήσω αν μπορώ την ομάδα και από εκεί. Ξεκινώντας από το τέλος, είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος για τον προπονητή να έχει τόσες επιλογές στο χώρο του κέντρου, γιατί το πρωτάθλημα είναι μεγάλο, συμβαίνουν πολλά πράγματα, είναι ποδόσφαιρο, κάποιοι τερματίζονται, κάποιοι θα έχουν κάρτες. Το θέμα είναι εμείς να δίνουμε το 100% στις προπονήσεις και να είμαστε έτοιμοι για τη στιγμή που θα μας δοθεί η ευκαιρία να αγωνιστούμε. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται και το κίνητρο του καθενός για να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Νομίζω ότι, όπως είπα, είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος και τακτικά για έναν προπονητή να μπορεί να έχει να χρησιμοποιήσει τόσο διαφορετικούς σε στυλ παίχτες, ανάλογα με το τι ζητάει σε κάθε παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, και για μένα νομίζω είναι εξαιρετική χαρά να μπορώ να συνεργάζομαι με παίχτες τέτοιας ποιότητας, όχι μόνο στο κέντρο, σε οποιαδήποτε γραμμή της ομάδας, και νομίζω ότι έχουμε μια εξαιρετική ομάδα και το πρωτάθλημα μπορεί να γίνει δικό μας.